Ευρωεκλογές, περιφερειακές, δημοτικές εκλογές 2014. Στη μάχη της ενημέρωσης, ο Άντελιν 107,3 FM σε όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας θα είναι κοντά σας με ενημερωτικές εκπομπές, συνεντεύξεις υποψηφίων και ζωντανές συζητήσεις για άμεση και γρήγορη ενημέρωση στα FM και διαδικτυακά. Οι παρουσιάσεις των υποψηφίων και οι συνεντεύξεις τους θα γίνονται σύμφωνα με τους αυστηρούς κανόνες και τη σχετική οδηγία που ισχύουν για όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όταν θέλετε την είδηση, όταν απαιτείτε την γρήγορη και έγκαιρη ενημέρωση, συντονιστείτε στο Radio Adeline 107,3 FM, το πρώτο ενημερωτικό ραδιόφωνο των Κυθύρων. www.adelinefm.gr. Ένα βήμα μπροστά. Η επόμενη μέρα, πρωινή ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, ακολουθεί πολιτική συνέντευξη. Πρωινή ενημέρωση, ο κύριος Ιωάννης Σίμος βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το Εθνικό Μέτωπο. Καλημέρα κύριε Σίμο, καλημέρα από τα Κύθυρα. Πώς είστε? Καλημέρα, πατρίδα. Από την πατρίδα σας. Για πείτε μας λοιπόν, κατάγεστε από το νησί? Ναι, έχει μια ιστορία η οικογένειά μου, αρκετά παλιά. Για πείτε μας λίγα λόγια για εσάς λοιπόν. Η καταγωγή μου είναι από τα Λογοθετιάνικα. Ναι. Από το Κουσουνάρι συγκεκριμένα. Από το Κουσουνάρι, μάλιστα. Ναι, υπάρχει και το πατρικό σπίτι. Ναι. Το παλιό πατρικό σπίτι. Εν πάση περιπτώσει, η οικογένειά μου ζει και δραστηριοποιείται στα Κύθυρα χρόνια τώρα. Και υπάρχει και ένα σπίτι στις Πιτσινάδες, τίποτα άλλο. Αλλά θεωρώ τα Κύθυρα την πατρίδα σας. Ιδιαίτερη πατρίδα μου, ναι. Επισκέπτεστε το νησί μας συχνά? Κάθε χρόνο. Α, μπράβο. Yeah. Θα τύχει καμιά φορά λοιπόν να βρεθούμε και να τα πούμε από κοντά. Ευχαριστώ για την παρουσίαση και για, τα, για την σχέση, για την παρουσίαση της σχέσης μου με τα Κύθυρα. Αναμένω λοιπόν τις ερωτήσεις δηλαδή, σαν υποψήφιος. Ναι. Σαν υποψήφιος λοιπόν, είμαστε στην τελική ευθεία, λίγες μέρες έμειναν μέχρι τις εκλογές. Πώς είναι το κλίμα, πώς το βλέπετε κύριε Σίμο? Εγώ νομίζω ότι αυτές οι εκλογές κρύβουν εκπλήξεις. Ναι, ναι. Με την έννοια ότι, όπως λέει και, όπως λέει και ο λαός, είναι καστρωμένες. Ναι. Αλλά δεν ξέρουμε το γένος του παιδιού, δηλαδή. Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλές εκπλήξεις. Λέτε ότι το βράδυ των εκλογών θα δούμε εκπλήξεις? Πιστεύω ότι θα υπάρχουν και ανατροπές, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, ναι, το σημαντικό σε αυτές τις εκλογές είναι να ξεφορτωθούμε το παλιό. Μάλιστα. Γιατί ουσιαστικά είναι το παλιό σύστημα που μας έχει φέρει σε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση. Βέβαια. Θέλω να μου πείτε για τις θέσεις σας, να δούμε λίγο, έτσι, να μου αναπτύξετε κάποια θέματα. Γενικά θα ήθελα, πιστεύετε ότι ο κόσμος θα ξεφύγει από αυτά τα μεγάλα, να τα πούμε έτσι, και θα στραφεί κάπου αλλού, το πιστεύετε αυτό? Είναι, για μένα αυτό ναι. είναι ανάγκη κάθε λογικού ανθρώπου. Ναι. Δηλαδή, δεν θα πρέπει να καταπιούμε οποιαδήποτε χρυσωμένη καραμέλα. Σωστά. Προσφέρουν αυτή τη στιγμή τα παλιά κόμματα, είτε λέγεται Ελιά, είτε λέγεται Νέα Δημοκρατία, είτε λέγεται οτιδήποτε. Είναι ένα ουσιαστικό θέμα ελευθερίας, το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει. Με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι υποκυδαιμονία, είναι μία αποικία χρέους και δεν απέχει καθόλου από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται από τη στιγμή που δημιουργήθηκε. Ναι. Είναι ένα προτεκτοράτο. Μάλιστα. Μπορεί να μην αρέσει σε πολλούς η θέση, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή. Είναι ένα προτεκτοράτο και μία αποικία χρέους. Έτσι. Θα ήθελα λίγο να δούμε τις θέσεις σας, έτσι, λοιπόν, γενικές. Ναι, ναι. Το κόμμα που εκπροσωπώ
ή με το οποίο κατεβαίνω στις ευρωεκλογές, λέγεται Εθνικό Μέτωπο. Στην ουσία του αποτελείται από ανθρώπους απλούς της καθημερινότητας, ναι, ναι, με μια ουσιαστική διαφορά. Δεν είναι επαγγελματίες. Με την έννοια δεν είναι επαγγελματίες πολιτικοί. Είναι επαγγελματίες στη ζωή τους. Εγώ προσωπικά είμαι δικηγόρος. Είστε δικηγόρος. Ο επόμενος είναι γιατρός. Ο πιο δίπλα είναι επιχειρηματίες. Είμαστε άνθρωποι που έχουμε ζήσει σε αυτή τη ζωή και ξέρουμε πάρα, πάρα πολύ καλά, βέβαια, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα. Βέβαια, βέβαια. Από εκεί και πέρα, είναι ένα κόμμα το οποίο είναι εθνικά σκεπτόμενο. Κάποιοι θα νομίζουν ότι το περιγράφω βρίζοντάς το, γιατί έχουμε καταλήξει στην Ελλάδα. Ναι. Οτιδήποτε αναφέρεται στο έθνος, στην εθνικότητα, να θεωρείται βρισιά. Μάλιστα. Έτσι, αυτό που λέτε είναι σωστό. Έτσι. Σε κάθε περίπτωση, οι θέσεις του κόμματος αντικατοπτρίζουν κάποιες ουσιαστικά άμεσες ανάγκες αυτής της χώρας. Φυσικά, αν θέλει να υπάρχει, αν θέλει να υπάρχει ελεύθερη, αν θέλει να υπάρχει ως προτεκτοράτο ή αποικία χρέους. Mm-hmm. Σε μια μικρή συνοπτική παρουσίαση των θέσεων, αναφερόμαστε στην ανάκτηση της εθνικής κυριαρχίας. Μπράβο. Ναι. Πρώτα απ' όλα, δηλαδή, να διώξουμε τρόικες, μη τρόικες και οτιδήποτε άλλο μεταβάλλει τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τους υπουργούς, τη διοίκηση γενικά, σαν τοποτηρητές μιας κατάστασης. Πρέπει να διαγραφεί ή να θετηθεί ένα χρέος. Εμείς προτείνουμε μια διαγραφή κατά 85% του χρέους, mm-hmm, συν παύση πληρωμών, τόκων και χρεολυσίων. Μάλιστα. Με αυτά εξοικονομούμε περίπου κοντά στα 9 δις, mm-hmm, όπου είναι ένα τεράστιο ποσό με το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με διαφορετικούς τρόπους. Ναι. Το τρίτο είναι ότι θα πρέπει να απασχοληθούμε με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των τραπεζών. Μάλιστα. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να δανείζεται ο ελληνικός λαός για να παραμείνει τραπεζίτης ο Α, ο Β ή ο Γ στη θέση του, ενώ σε μια κοινωνία ελεύθερης αγοράς, αν έχουν αποτύχει, απλώς θα κλείνανε και θα καθαριζόντουσαν. Ναι. Θα πρέπει οπωσδήποτε να ανασυγκροτηθεί η οικονομία και η βάση της οικονομίας μας είναι αγροτική. Λέω ένα παράδειγμα το οποίο δεν είναι πολύ γνωστό. 2 χρόνια, 3 περίπου χρόνια μετά τον εμβύλιο, η Ελλάδα είχε επιτύχει αυτό που ονομάζεται διατροφική ασφάλεια. Μάλιστα. Σήμερα δεν καλλιεργούνται το 80% των εδαφών που καλλιεργούνταν το 1952. Mm-hmm. Εις δόξαν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Και εισδόξαν το ποσοστό ζώων παραγωγής. Ελληνική κτηνοτροφία πρέπει να δημιουργηθεί ξανά από την αρχή. Τυροκομεία κτλ. Mm-hmm. Όλος αυτός ο κύκλος πλούτου της χώρας έχει καταστραφεί από την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, mm-hmm, και από τους όρους της ένταξης αυτής. Mm-hmm. Πρέπει επίσης, οπωσδήποτε, γιατί πλέον είναι εθνικό θέμα. Ναι. Δεν είναι θέμα μου αρέσουν ή δεν μου αρέσουν οι ξένοι. Είναι θέμα εθνικό. Να αντιμετωπιστεί η λαθρομετανάστευση. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε έναν τρόπο διαχείρισης μιας κατάστασης η οποία είναι εντελώς αδιέξοδη και είναι πλέον και επικίνδυνη. Θα πρέπει επίσης να ασχοληθούμε με την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Τώρα τελευταία, εν ώψη εκλογών, γίνονται και κάποιες δημοσιεύσεις ότι θα είμαστε ικανοί να την προστατεύσουμε, γιατί επειγόντως, mm-hmm, βάλαμε και τα παλιά μας υποβρύχια να ξαναμπούν στο νερό, να ξανακάνουμε μια προσπάθεια στρατιωτικής παρουσίας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη, αλλά το έσχος του ελληνικού κράτους είναι τεράστιο σε αυτό το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, εσείς κρίνετε εάν μπορείς να προστατεύσεις μια αποκλειστική οικονομική ζώνη χωρίς εξοπλισμό, με παλαιό εξοπλισμό
Είμαι υποκυβρίθια που γέννουν ή δεν γέννουν, αλλά δεν υπάρχουν. Είναι από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα του παλαιού καθεστώτος. Μεγάλο. Βέβαια, βέβαια. Οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρξει νέο σύνταγμα. Δεν είναι μόνο δική μας θέση, έχει λεχθεί και παλιότερα, αλλά είναι διαπίστωση ότι το σύνταγμα που έχουμε δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί και δεν λειτουργούν οι θεσμοί εκπροσώπησης του λαού. Πιστεύουμε σε μια απευθείας εκλογή του Προέδρου από το λαό. Ναι. Πρώτα απ' όλα γιατί έτσι προστατεύεται το κύρος της χώρας. Δεν πιστεύουμε σε ένα πρόεδρο δημοκρατίας διακοσμητικό. Πιστεύουμε σε μια διαφορετική κατανομή εξουσιών ανάμεσα στο Πρωθυπουργό, στη Βουλή και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Mm-hmm. Λίγο πιο κοντά στο γαλλικό σύστημα, όπως επίσης και λίγο πιο κοντά στο αμερικάνικο σύστημα. Μάλιστα. Πρέπει οπωσδήποτε να επανελληνιστεί η παιδεία. Έχετε όλοι δει τα βιβλία της κυρίας Ρεπούση, τα συνοστισμένα και άλλες αναφορές οι οποίες δείχνουν ότι υπάρχει σαφής προσπάθεια αφελληνισμού της παιδείας. Μάλιστα. Και το πιο σημαντικό ότι θα πρέπει να έχουμε και παιδιά στα σχολεία ενώ Ελληνόπουλα. Θα πρέπει να υπάρχει μια κοινωνική πολιτική υγείας και μια πολιτική, ένα περιβάλλον όπου ένας Έλληνας θα μπορεί να αναπαραχθεί, να δημιουργηθούν κάποιες συνθήκες ασφάλειας για τα παιδιά, για τις τρίτεκνες και πολυτεκνές οικογένειες. Θα πρέπει οπωσδήποτε να δοθούν πραγματικά κινητό, όχι της χοροϊδίας. Εγώ ο ίδιος είμαι γονιός τριών παιδιών. Μάλιστα. Και απλώς αντιμετωπίζω μία μόνιμη ως τρίτεκνος. Φανταστείτε αν ήμουν πολύτεκνος, είχα τέσσερα παιδιά ή παραπάνω. Θα αισθανόμουν ότι μας χοροϊδεύει το ελληνικό κράτος. Ναι. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αλλάξουν πολλά, αλλά κυρίως πρέπει να αλλάξουν πολλά αν θέλουμε να επιβιώσουμε σαν Ελλάδα. Μάλιστα. Αν δεν θέλουμε να επιβιώσουμε σαν Ελλάδα, να το πάρουμε απόφαση. Ότι θέλουμε να αυτοκτονήσουμε, ότι θέλουμε να σβήσουμε. Αυτό είναι η δική μου θέση. Αλλά να είμαστε ειλικρινείς με αυτό που θα αποφασίσουμε. Πόσο δύσκολο θα είναι τα επόμενα χρόνια, τα χρόνια που έρχονται. Ένα θέμα το οποίο θεωρώ ότι θέλει περισσότερη ανάλυση για να φύγουμε από το τεχνητό κομμάτι της ευτυχίας του success story. Μάλιστα. Υπάρχει μια εκτίμηση ότι περίπου η ζημία που έχει γίνει έχει φτάσει περίπου στο 27-30% της οικονομίας. Και ότι υπάρχει ακόμα πολύ μεγάλη απόσταση μεταξύ αυτού που θα γίνει και αυτού που περιγράφεται. Ναι. Ήδη στα εξωτερικά, ας πούμε, διακρίνουμε μια καταστροφική υποχωρητικότητα έναντι οποιασδήποτε απέτηση της Τουρκίας. Διακρίνουμε μια διάθεση λευκής πετσέτας. Διακρίνουμε μια ανικανότητα του ελληνικού κράτους να ελέγξει, για παράδειγμα, το προξενείο στη Θράκη. Ναι. Υπάρχουν ανοιχτά όλα τα εθνικά θέματα. Το βορειοπηρετικό, το σκοπιανό, το κυπριακό. Και σε λίγο θα προσθεθούν και ζητήματα που θέτουν οι Τούρκοι, όπως παράδειγμα αυτό που πρόσφατα ακούγεται για τα θέματα της Ρόδου. Μάλιστα. Το είδαμε, ναι. Περαιτέρω θα πρέπει να ξαναρχίσουμε ξανά από την αρχή, από το, ας το πούμε, μηδέν. Θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι είμαστε μια κατεστραμμένη χώρα μετά από το πόλεμο. Θα πρέπει να ενεργήσουμε όπως ενεργήσε η προηγούμενη γενιά, η μεταπολεμική γενιά. Ναι. Δύσκολα, λοιπόν. Δύσκολα. Ναι, θα είναι δύσκολα.
και θα πρέπει να είμαστε περισσότερο Έλληνες. Mm-hmm. Δηλαδή, για να επιβιώσουμε θα πρέπει να αρκεστούμε σε λιγότερα, με την έννοια ότι θα πρέπει να είμαστε ήδη λιγότερο τριφυλοί, mm-hmm. λιγότερο δυτικότροποι, να είμαστε πιο ελληνότροποι. Ναι. Για το περιβόητο πλεόνασμα αυτό, το περιβόητο πλεόνασμα, τι έχετε να μας πείτε? Το περιβόητο πλεόνασμα στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Mm-hmm. Αν είχε ικανοποιήσει το ελληνικό κράτος αυτούς στους οποίους χρωστάει, δηλαδή στους Έλληνες, επιχειρηματίες, οτιδήποτε, και δεν είχε 6 δις τουλάχιστον οφειλές εσωτερικές, είτε λέγεται ΦΠΑ, είτε λέγεται οτιδήποτε άλλο, θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν μια πραγματική επιτυχία. Τώρα είναι μια απλώς λογιστική και τίποτα άλλο απεικόνιση των πραγμάτων. Mm-hmm. Είναι ένα λογιστικό νούμερο. Μάλιστα. Σίγουρα η ζωή του Έλληνα είναι πολύ δύσκολη, την έχουν κάνει μάλλον να είναι πολύ δύσκολη, και από την άλλη μεριά βλέπουμε και τις χιλιάδες, να πούμε, γιατί είναι χιλιάδες οι αυτοκτονίες, έτσι, κύριε Σίμω, καθημερινά. Είναι ένα θέμα το οποίο να δείχνει ουσιαστικά, ας το πούμε έτσι, τη γαϊδουριά αυτών που μας κυβερνούν. Mm-hmm. Είναι σαν να μην υπάρχουν. Σωστό. Δεν γίνεται καμία αναφορά ούτε στις κοινωνικές συνθήκες, ούτε σε τι οδήγησε έναν συνάνθρωπό μας να θέσει τέλος στη ζωή του. Και θεωρείται εντελώς φυσιολογική αυτή η συμπεριφορά. Θα παρουσιάζεται σε λίγο σαν φυσιολογική συμπεριφορά των Ελλήνων. Και τώρα αναλυσκόμαστε σε συζητήσεις αν ήταν 4 ή 7 χιλιάδες ή 10 ή 9 οι αυτοκτονίες. Όχι. Οποιαδήποτε τέτοια συζήτηση είναι απαράδεκτη. Και απλώς δείχνει ένα πράγμα. Το πόσο αδιάφοροι είναι αυτοί που μας κυβερνούν με τα πολιτευτικά για την ελληνική ζωή, για την ανθρώπινη ζωή. Ακριβώς. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ναι. Είναι θέμα ντροπής. Αφού δεν αισθάνονται ντροπή, δεν μπορούν να λειτουργήσουν πλέον μεταξύ μας. Σωστά. Θα πρέπει εμείς να τους διώξουμε, αυτούς που είναι ξεδιάντροποι στην πραγματικότητα. Ναι. Πείτε μας λίγο, από τις επισκέψεις που κάνετε, περιοδίες κάποιες θα κάνετε σίγουρα, πώς σας βλέπει ο κόσμος, πώς σας αντιμετωπίζει? Η αντιμετώπιση σε γενικές γραμμές είναι αυτό που σας είπα, ότι οι εκλογές είναι καστρωμένες, με την έννοια ότι ουδής ξέρει το πραγματικό αποτέλεσμα Βέβαια. Και τις επιλογές του ελληνικού λαού. Και καλά κάνει ο ελληνικός λαός να μην αποκαλύπτει σε αυτούς που τον έχουν φέρει σε αυτή τη θέση, αν θέλει να έχει καλύτερες συνθήκες σφαγής ή όχι. Η δεκτικότητα των ανθρώπων υπάρχει παντού. Ναι. Το θέμα είναι σε κάθε σημείο της Ελλάδας. Υπάρχει τεράστια δεκτικότητα των θέσεων, διότι δεν λέμε κάτι παράλογο, ούτε είμαστε εξωγήινοι. Σωστά. Είμαστε άνθρωποι Έλληνες, ζούμε την καθημερινότητα και αναγνωρίζουμε τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί. Ναι. Και το γεγονός αυτό γίνεται δεκτό πάρα πολύ καλά από τον κόσμο σίγουρα. Που μας ακούει και μας βλέπει. Σίγουρα, σίγουρα, διότι ο κόσμος είναι με όλα αυτά αγανακτισμένος, βέβαια, να το συζητάμε. Δεν προσπαθούμε να πλησιάσουμε τον κόσμο, ναι. Πώς να σας το πω, αφιψηλού. Ναι, ναι. Ως καθιερωμένη πολιτική, αλλά απλώς σαν συνέλληνες. Mm-hmm. Κουβεντιάζει μαζί σας ο κόσμος, έτσι, δέχεται αυτά που λέτε, έτσι, βρίσκουν σωστά, βρίσκει σωστά αυτά που λέτε δηλαδή. Ακριβώς. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Και υπάρχει μια συγκεκριμένη αποδοχή να. Και μια ανοχή που ευτυχώς οι συνθήκες έχουν επιφέρει και κάτι καλό. Τόσα χρόνια διαχωριζόμαστε μόνοι μας, είτε... Κυρίως αυτό οφείλεται στην αριστερά, σε δημοκράτες και μη, σε αριστερούς και μη, σε οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε,
σε έναν διαχωρισμό που εμποδίζει τους Έλληνες να συνοηθούν μεταξύ τους. Φυσικά. Και τσακώνονται περί όνου σκιάς. Φυσικά. Ναι. Οι συνθήκες πλέον έχουν φέρει τις καταστάσεις ώστε να έχει καταληθεί σε ένα μεγάλο βαθμό αυτό το γεγονός, έτσι ώστε να μπορέσουμε επιτέλους να μην τσακωνόμαστε περί όνου σκιάς, αλλά να τσακωνόμαστε συσσαγωγικά για τα σωστά θέματα και χωρίς πλέον να χωριζόμαστε από κομματικά κριτήρια. Ακριβώς. Έτσι είναι. Κύριε Γερσίμο, το δικό σας μήνυμα στον κόσμο που μας ακούει, στις φίλες και τους φίλους, έτσι από εσάς, να μας πείτε. Για να κλείσουμε την εκπομπή, τη συνέντευξη. Το μήνυμά σας. Το μήνυμα προς τους ανθρώπους μου ακούνε είναι το εξής απλό. Πρώτα η Ελλάδα. Εγώ ασχολήθηκα και κατέβηκα σε αυτή τη μορφή πολιτικής έκφρασης διότι για έναν πολύ απλό λόγο. Θέλω να αφήσω λίγο Ελλάδα στα παιδιά μου. Ναι. Πολύ απλό. Βέβαια. Εάν θέλουν να αφήσουν πίσω τους και λίγο Ελλάδα, ας μας βοηθήσουν εκλογικά. Ναι. Ας μας στηρίξουν. Γιατί και το μότο του κόμματός μας είναι πολύ απλό. Για την Ελλάδα και την κοινωνία λέμε. Ναι. Για την Ελλάδα και την κοινωνία. Ακριβώς. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και ευχαριστώ που με δεχτήκατε. Αλλή μόνο. Και μια που είστε και από το νησί εδώ, είστε καταγωγής από τα Κίθυρα, θα χαρώ να τα πούμε και από κοντά κάποια στιγμή. Ευχαριστώ. Να συναντηθούμε. Σας ευχαριστώ πολύ και χαιρετώ τους πατριώτες. Καλή επιτυχία και πάλι. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.